Με ελλείψεις φαίνεται να λειτουργεί το νοσοκομείο της Κατερίνης, ωστόσο οι ασθενείς εκτιμούν τη δουλειά του προσωπικού, το οποίο προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο μεγάλο αριθμό ασθενών που το επισκέπτεται καθημερινά. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι πολίτες, τι να κάνει ένας γιατρός με τόσο κόσμο. Έχω τη μάνα μου μέσα. Από τις 10 η ώρα που ήρθαμε το βράδυ, 6,5 ώρα έγινε η... Πες το. Μπήκαμε στο θάλαμο. Αυτό. Περιμέναμε αρκετή ώρα. Αλλά εντάξει, οι γιατροί προσπαθούν το. Ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν, το κάνουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω έχει έλλειψη προσωπικού. Νομίζω. Τι να κάνει για το νοσοκομείο, τόσο κόσμο με λίγους γιατρούς. Σήμερα για τα μάτια μου πήγα, τον λυπήθηκα τον γιατρό. Ένας είναι. Και εκείνος έχει τόσο κόσμο και είναι τόσο καλός. Σε εξετάζει με υπομονή, με όλα, πώς με εξέτασε τόσο καλά. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, πες μου. Δεν βάζουν δεύτερο. Τι να κάνει. Εντάξει, δεν είναι και το. Άμα πάθεις κάτι σοβαρό, έχεις πρόβλημα. Υγεία να έχεις μόνο και τίποτα άλλο. Αυτό. Άλλες φορές δεν έχει παθολόγο, άλλες φορές δεν έχει ουρολόγο, άλλες φορές δεν έχει οριλά, άλλες φορές δεν έχει ορθοπαιδικό. Ευχαριστημένη είμαι εγώ που πηγαίνω στη Γερμανία, κάνω εξετάσεις, αλλά και εδώ που ήρθα αυτές τις φορές κάμπουσες, ωραία, με δέχτηκαν οι γιατροί. Πώς δεν έχει. Όπως ακούμε, εγώ δεν βλέπω και πολλά, αλλά. Έχει. Καλά. Τη Γερμανία αλλάζουν οι γύροι πιο καλά να λέμε, αλλά και οι γιατροί έχουμε καλή εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα, το νοσοκομείο εξωτερικά, σαν κτίριο το βλέπω και εσωτερικά, είναι πάρα πολύ τέλειο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εξοπλισμένο σωστά. Τώρα πρώτη φορά στα εξωτερικά η ιατρία ήρθα. Υπήρχαν λίγες ελλείψεις, αλλά τώρα τελευταία πήραν κανένα δύο άτομα για να συμπληρώσουν.